εξηγήσει. Στο βατήρα οι κοπέλες, παρακαλούμε προσοχή στους διαδρόμους. Το έχω πατήσει ήδη. Α, τρέχει ήδη, τρέχει. Έφυγαν καλά οι αθλήτες, τον Βάκη. Έλα, Βασιλική μου, έλα, Βασιλική! Για να δούμε ποια θα είναι η νικητρία της τρίτης σειράς, διάδρομος νούμερο 4. Βασιλική μου, επιτυχία μεγάλη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η συνέχεια για την Βασιλική Καβούρμα. Τώρα το χειμώνα θέλουμε να πάμε στο κλειστό στην Αθήνα, στον Άγιο Κοσμάιανη πάλι. Και ευχόμαστε και εκεί να γίνει κάτι. Ποιοι ήταν αυτοί που στάθηκαν δίπλα σου όλο αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να φτάσεις στα ψηλά σκαλοπάτια του κλασικού αθλητισμού στην ηλικία σου τουλάχιστον? Οι γονείς μου, ο προπονητής μου, η οικογένειά μου, όλοι. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια. Κύριε Γιαλίζη, ο τελευταίος λόγος σε εσάς. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο μελλοντικός σχεδιασμός για την αθλητριά σας αλλά και για τα άλλα παιδιά που προπονείτε στο σύλλογο σας. Για τη Βασιλική, αυτό που έχει τώρα είναι να ξεκουραστεί, να κάνει διακοπές, να χαλαρώσει εντελώς. Ξεκινάμε πάλι την προετοιμασία μας το Σεπτέμβριο. Σαν πρώτο στόχος είναι να κατέβουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Σύμβου, στην κατηγορία των κορασίδων, με σκοπό να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο στο κλειστό, σαν μέρος της προετοιμασίας μας για το ανοιχτό πλέον πρωτάθλημα, που σαν πρώτη χρονιά κορασίδα ο στόχος είναι σαφώς να μπει στο τελικό και να διεκδικήσει, εάν γίνεται από την πρώτη χρονιά, και ένα μετάλλιο. Για τα υπόλοιπα παιδιά του συλλόγου είναι που έχουν αρχίσει και μπαίνουν στις κατηγορίες των παγκορασίδων και παμπέδων Α, είναι να πιάσουν σχεδόν τα περισσότερα για πρώτη χρονιά όρια συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες και ευελπιστώ ότι ίσως ο Παντελής φέτος να είναι και επίσης στα μετάλλια. Σας ευχαριστώ και το δύο πάρα πολύ και σας εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια στο πολύ σημαντικό αθλητικό έργο που πραγματοποιείτε εδώ στην ΚΟ. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Βασιλική, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μας έκανες υπερήφανους. Πρώτη σου συμμετοχή σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με μετάλλιο. Έχεις αναλάβει μέρος, αλλά αυτή η στιγμή ήταν ξεχωριστή για σένα, έτσι. Ναι. Είσαι ιδιαίτερα χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερα να κατακτήσω την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και εύχομαι και του χρόνου να προσπαθήσω για μετάλλιο. Πώς αισθάνθηκες τη στιγμή που τοποθετήθηκες στο βατήρα να αντιμετωπίσεις τις καλύτερες αθλήτριες της Ελλάδας, ειδικά στα 80 μέτρα που τα σπρίτ είναι πολύ δύσκολα. Μπορεί να χάσεις, μπορεί να κερδίσεις για κλάσματα, για εκατοστά. Αυτή τη φορά δεν είχα άγχος. Δεν είχα άγχος, ήμουνα πολύ καλά. Σε βοήθησε σε αυτό το τομέα και στο ψυχολογικό τομέα ο κ. Γιαλίζης, ο προπονητής σου? Εννοείται. Θεωρείς ότι μαζί θα φτάσεις ψηλά σε ακόμα πιο ψηλά σκαλοπάτια? Ναι. Τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση εκείνη την ημέρα των αγώνων που όλοι είδαμε την κούρσα σου και όλοι χαρήκαν πάρα πολύ? Μου άρεσε πάρα πολύ το γήπεδο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και μέσα το κλειστό. Είχαν πάρα πολλά όργανα. Ήταν τέλειο. Όλο μου άρεσε. Κύριε Γιαλίζη, συγχαρητήρια. Η αθλήτριά σας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στους τελικούς, πήρε το χάλκινο μετάλλιο για πρώτη φορά. Πώς αισθάνεστε? Καλημέρα, Σέργο. Όντως, επιστρέψαμε από την Αθήνα που είχαμε πάει στον τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος K16 με τη Βασιλική. Αγωνίστηκε στα 80 μέτρα παγκορασίδων Α και κατέκτησε την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του ομίλου μας. Σαφώς είμαστε ικανοποιημένοι. Ήταν ένας στόχος που τον είχαμε βάλει εξ αρχής και παρόλο τον COVID καταφέραμε και τον επιτύχαμε και ευελπιστούμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στη χρονιά που έρχεται. Το έχουμε ξαναπεί εδώ, τα παιδιά στα νησιά, ειδικά στα Δωδεκάνησα, λόγω και της πολυνησιωτικότητας, δεν έχουν την ευκαιρία πολλών αγώνων και αυτό φάνηκε, ήταν αγχωμένοι εν μέρη, έτσι. Έγινε ένα λασάκι στα τελευταία 2-3 μέτρα της κούρσας που τύχησε το δεύτερο μετάλλιο. Είναι ακόμα μικρή, είναι καλό που κάνουμε ακόμα λασάκια και παρόλα αυτά κατακτούμε μετάλλια. Κούρσα με κούρσα διορθώνουμε τα λάθη και θα έχουμε μεγαλύτερες ακόμα επιτυχίες. Και ναι, σαφώς μειονεκτούμε από έλλειψη αγώνων στα νησιά. Είναι δύσκολο να έχουμε συχνά έστω κάποιο απλό meeting όπως γίνεται στην Αθήνα, που κάθε Σάββατο γίνεται σε κάποιο στάδιο ένας αγώνας και τα παιδιά έχουν
σαφώς μεγαλύτερη εμπειρία. Ευελπιστούμε να έχουμε και στο νομό Δωδεκανήσου κάποια meeting για όλα τα παιδιά του Δωδεκανήσου να αποκτήσουν μεγαλύτερη αγωνιστική εμπειρία.